Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εξάλληψης της φτώχειας, οι δομές κοινωνικό παντοπολείο και κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Βόλου διοργάνωσαν μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στον πεζόδρομο των οδών Αγίου Νικολάου Κερμού. Η εκδήλωση είχε στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τις υπηρεσίες των δομών και να αναδείξει την ανάγκη στήριξης των ευάλωτων ομάδων που έρχονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα στελέχη των δομών βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, πρόσφεραν έντυπο ενημερωτικό υλικό στους περαστικούς και αλληλεπίδρασαν με το κοινό. Είναι η μέρα της, Παγκόσμια ημέρα της φτώχειας και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τι κάνει ο Δήμος για τους πολίτες, τις ευάλωτες ομάδες του. Καταρχήν έχει ένα πολύ πετυχημένο κοινωνικό φαρμακείο κατά γενική ομολογία και φαρμακείο. Όμως δεν αρκείται μόνο σε αυτό. Καταρχήν το ζούμε κάθε χρόνο. Οι κρίσεις στην κοινωνία μας ήταν πάρα πολλές τα τελευταία 14 χρόνια και συνεχίζουμε έτσι στον ίδιο ρυθμό. Έχουμε μία αυξανόμενη τάση των πολιτών να αναζητούν βοήθεια στο κοινωνικό παντοπολείο για την παροχή τροφίμων. Καθώς το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν επαρκεί για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Πώς είναι ωφελωμένοι κάθε μήνα? Αυτή τη στιγμή έχουμε 191 νοικοκυριά, 500 μέλη σχεδόν. Είμαστε σε διαδικασία αιτήσεων. Αυτή τη στιγμή, να έχετε κατά νου ότι εξυπηρετούμε γύρω στους 360 ωφελούμενους, εκ των οποίων 70 είναι ανήλικα παιδιά. Η τάση είναι αυξητική. Σε σχέση με το 2023 έχουμε παρατηρήσει αύξηση περίπου 10 με 15% και πηγαίνει έτσι, η τάση είναι αυξητική σίγουρα. Οι ανάγκες είναι συνεχείς, δεν σταματάνε δυστυχώς. Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί από το 2018 το Μάρτιο. Το Περιφερειακό Τμήμα Βόλου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εντωμεταξύ υποστήριξε τη δράση των δύο δομών με τη διάθεση ειδικού περιπτέρου και τη φυσική παρουσία στελεχών του.